για τον Γιαβλένσκι, φίλο του Καντίνσκι, η τέχνη εκφράζει την νοσταλγία του Θεού. Η διαγώνιος του Μάλεβιτς ή η κίνηση των γραμμών που συναντώνται στην ευθεία γραμμή του Μοντριάν σταματούν ενώπιον του τετραγώνου που είναι το ιδεώδες γεωμετρικό σημείο του απολύτου. Έκφραση αυτής της νοσταλγίας για το Θεό. Στην περίπτωση των μεγάλων δημιουργών της αφηρημένης τέχνης, η επιθυμία να εισδύσουν όπισθεν του παραπετάσματος του ορατού κόσμου έχει χαρακτήρα πασιφανώς θεοσοφικό, αποκρυφιστικό. Όταν μοιηθεί κανείς στον ανώτατο αναβαθμό, γράφει ο Πολ Κλέε, συναντά την ιεροφάνεια. Νέα πτυχή της γνώσης του Θεού. Ίσως. Αλλά η εποχή αυτή έχει αυτοτοποθετηθεί έξω από την αντάβια του μυστηρίου του σαρκοθέντος λόγου. Επιδίωξή της είναι η γνώση όχι του προσωπικού Θεού, αλλά μιας απρόσωπης ιδεαλιστικής και αφηρημένης θεότητας. Επιστροφή στον ανώνυμο και καθαρά νοησιαρχικό μυστικισμό της αρχαίας Ελλάδας ή το πολύ πολύ τα σκοτεινά μυστήρια της φαραωνικής Αιγύπτου.